Από εκεί. Και μουσά και μουσά. Ωραία,
Μιλάς. Περίμενε λίγο να δω μήπως είναι ανοιχτό το αυτοκίνητο. Καλό και θα γίνει καλό να μην. Και τούτη είναι συνταγή. Δηλαδή τον γιατρεύε με θαυματουργό τρόπο. Λοιπόν, το μόνο σημείο που η χρησιμότητά του δεν αμφισβητείται είναι αυτό. Τώρα σας πούμε για μορφωμένο περίπου από τότε. Πώς ήταν έτσι, αυτές οι πέτρες τα καθαρίσματα. Έτσι έχουν βρεθεί. Έτσι έχουν βρεθεί. Δεν έχει αναστηλωθεί το μέρος. Αυτά που λείπουν βέβαια χρησιμοποιούν αγώνες των ασκηπίων. Πανελλήνια γνωστοί οι γνωστές γιορτές, έτσι και αγώνες. Εδώ βλέπετε τις κολόνες αυτές είναι από τότε. Προφανώς είχε εδώ κάτι ψηλό. Κερκίδες, αυτές οι πέτρες είναι από τότε δηλαδή. Δίκες κατάλληλες για να είναι επιδεκτικός σε σοκ. Μυσταγωγίας έτσι. Μυσταγωγίας. Μυσταγωγία. Λέτε να έχει σχέση με. Αυτό τα κάτω από το λέω. Να έχει σχέση με τη σύγχρονη. Ναι, ναι, είναι πολύ. Φύγει με πολύ. Ήταν και η έδρα τη Ελλάδα. Περίμενε εδώ τι έχει. Εκεί κάτω τι έχει. Έλα εσύ εδώ. Μπορείς. Ήταν καλέκτο μου. Εγώ να δεις τι θα κάνει. Μα έλα όπου σ' αγαπώ. Όπως διαμονή στον Δήμιο. Τελούσαμε στον Δήμιο.
παρόλο που είναι μικρούλες, μα γι' αυτό είναι και ωραίες. Είναι πολύ ωραίες. Και τώρα φτάνεις πάρει στην υπερβολή πατάρχη. Άγιε το κάστρο. Το κάστρο μπροστά, ναι. Και να φωνάζει λίγο. Λίγες κοπέλες. Αφήστε το. Καμός και μας έδωξε εδώ. Και εμείς τη στείλουμε εκεί, δείτε και καλύτερα. Να ηρεμήσουν άλλα τέτοια. Αλλά εντάξει, προτιμότερο αυτό από το πρόβλημα. Εκδήλωση αγάπης. Ωραία, κινηματογραφική ταινία. Πιάνε και το... Πιάνε και το τουάκι από το μικροφάκι. Άμα δεν πω το κάλλα. Μπορώ τους ράδιο σου πρωί. Βλέπετε το Παλαμίδι. Παλαμίδι. Δεν το είπαν Παλαμίδι. Από τον Παλαμίδι. Κοίτα, υπήρχε. Καμιά ώρα λεπτά. Όχι, ρε. Στο Μπούρτι, λέω. Στο Παλαμίδι. Δώσαν ονομασίες στους προμαχώνες. Εντάξει. Τώρα πάρω και ψηφιακή. Δεν είναι ωραία όλη η δική μας. Λοιπόν, εγώ θέλω να τα βγάλω. Πού να σε βγάλω. Εγώ να σε βγάλω. Τα παιδιά να βγάλω. Έτσι. Είναι την ελληνική σημαία. Εδώ είναι η παλιά πόλη. Αυτό εκεί. Ναι. Πολύ ωραία. Είναι. Τα
Μπείτε μέσα, μπείτε μέσα. Ναι. Ναι, μικρότερο. Τι όμορφο που είναι εκεί, πολύ γραφικό. Στην... Κοίτασε, πολύ... Κοίτασε. Ναι, ακροναφλία και παλαμίδι εδώ. Δεν ξέρω αν εκεί έχει τρία κάστρα, είναι το κάστρο εκεί. Αυτό κάστρο. Όχι μόνο η Ελλάδα. Ναι, ναι, είναι αυτό, ένα είναι αυτό εκεί πέρα κάτω, χαμηλά. Το μικρό. Ναι, ναι. Ένα, δύο. Όλη η Μεσόγειος έχει κάτι. Και το Βούρτζι. Βυζαντινά. Κατσαρδόνια. Οι μουσουλμάνοι κάνανε κάστρο αυτή. Κάνανε και αυτοί. Το έχουν κάνει τους. Σαραβικές χώρες και αυτά δεν έχει. Τι κάνανε αυτοί. Φρούρια. Γιατί στην Τουρκία δεν έχει. Διαφορετικό βαλάνε εδώ πάνω. Τα ζούμε. Τουρκία. Πατάδι. Ταφικός περίπατος. Ήταν τάφιλο. Ναι, ναι. Πάμε, ρε. Μπαίνουμε. Φωτογραφία. Φωτογραφία, ρε. Εδώ περνάμε τα δερβενάκια.
Ξενοδοχείο. Ξενοδοχείο είναι αυτά πέντε. Ναι. Εκείνη η οδός Αθηνάς. Και εκεί κρυβόσουνε. Σε έχω βγάλει κάτω από τα νερά. Καλά, με έχει πάρει. Δωράκι, άσε το και μου. Ναι, δεν μπράβο. Φωτογένεια. Φωτογένεια, πολύ καλή φωτογένεια έχεις. Μόνο γένεια δεν έχεις. Φταίει Βασιλής, ο Κωνσταντίνος και η Άννα Μαρία.
τα παιδιά, τα φανταράκια που βλέπετε εδώ πέρα, τους τσολιάδες, τους εύζωνους, είναι παιδιά που υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία, απλώς υπηρετούν στην προεδρική φρουρά. Ίσως κάποια αγόρια και από εσάς κάποια στιγμή να βρίσκεστε χωρίς να κουνιούνται, χωρίς να μιλάνε, χωρίς να κάνουν τίποτα, και κάθε μία ώρα και ένα τέταρτο γίνεται η αλλαγή με κάποια άλλα τσολιαδάκια, με κάποιους άλλους. Εδώ στην Αθήνα, δηλαδή τα διαμερίσματα, τα καταστήματα, ο ρουχισμός, τα τρόφιμα, όλα εκεί στο Κολωνάκι είναι πανάκριβα. Γιατί ναι, μεν τα νίκια είναι μεγάλα και τα καταστήματα, αλλά και τα προϊόντα που έχουν εκεί, ρούχα και αυτά, ξέρετε, είναι όλα φίρμες. Τώρα όμως η πιο ακριβή, γιατί είναι στο κέντρο της Αθήνας, είναι στο πράσινο, όπως είδατε εδώ πέρα, ναι, το πράσινο εδώ δίπλα στο... Και επίσης, επειδή θα στρίψουμε τώρα εμείς αριστερά και να προλάβω εγώ, εκτός από τις στήλες του Ολυμπίου Διός που βλέπετε αριστερά, τον Βύρονα, αρχίζει η οδός Διονυσίου. Ένας ολόκληρος λόφος πήρε το όνομά του, δεν μπορεί, κάτι σπουδαίο πρέπει να έκανε. Φαίνεται. Η εποχή εκείνη, να ξέρετε, ήταν ένας νέος, ο Γάιος Ιούλιος Φιλόπαπος, ο οποίος καταγόταν από τη Συρία. Και εδώ, παιδιά, στην Ελλάδα και στην Αθήνα συγκεκριμένα, σπούδαζε ελληνικό πολιτισμό. Και ήταν λάτρης αυτού του ελληνικού πολιτισμού και έδωσε, παιδιά, όλα τα λεφτά, ό,τι είχε και δεν είχε για αυτόν τον πολιτισμό, έτσι οι Αθηναίοι, αφού δεν ήταν αχάριστοι, για να τον ευχαριστήσουν με τη αυτός ο ναός λοιπόν είναι αφιερωμένος στον ήχο του. Αλλά όλη η περιοχή αυτή και όλα αυτά τα κομμάτια εκεί, τα σπίτια που είναι κατά η παιδιά, σήμερα είναι γνωστό σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο την Ελλάδα. Φυσίο. Se lo dico completo al mondo. Ouais, c'est comme ça, c'est ça. En gros, là, tu fais. Έλα, μαμά. Θα μας βγάλει μία. Ναι, εδώ. Έτσι, να. Ο ήλιος όμως... από εκεί είναι, έτσι. Σαφανώς και όλους, τουλάχιστον στους περισσότερους αρχαίους ελληνικούς τάμους. Δηλαδή, Thank you.
Nada, bueno. Τώρα! Είστε την κασέτα, να μας τη φέρετε στο σχολείο να τη δούμε! Κύριε, την κασέτα! Θα μας φέρετε στο σχολείο, να μας φέρετε την κασέτα! Ένα, δύο... Θα τη βγάλετε! Όταν τη βγάλετε την κασέτα... Ο Περικλής! Κύριε, την κασέτα, μας τη φέρετε να τη δούμε! Okay. Καλεχαζός είναι.